Το είπα αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, διότι αφού ενοχλήσαμε ορισμένες έσωθεν και έξωθεν των συνόρων μας πόρτες δια τις συγκεκριμένες μετοχές, ο κύριος Σταϊκόπουλος, ο οποίος είχε τρομερές διασυνδέσεις στα οικονομικά και σε αυτά τα συγκεκριμένα, πέθανε. Αλλά η γιατρική γνωμάτευση έγραφε με περίεργο θάνατο. Εγώ δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ιατρική οδηγία, να το πούμε έτσι. Ο Ανδρέας Σταϊκόπουλος, ο δε κύριος Ιωάννης Μπίθας, ο οποίος είχε γνωριμίες από τα ανάκτορα μέχρι, ήταν και πολύ φίλος με τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο, ο κύριος Μπίσας, και σε αυτόν όταν πέθανε πάλι με περίεργο θάνατο. Όταν έμαθα ότι πέθανε ο κύριος Μπίσας, όχι, δεν το έμαθα, το έμαθα, Μακαρίτσα, αλλά Μπίθας, αφού έπαιρνα τηλέφωνα μερικό διάστημα, πέρασα από το Τιτάνια το ξενοδοχείο, το οποίο έμενε εκεί, ήταν ένικος ξενοδοχείο. Λοιπόν, ρωτάω την κοπέλα στην ρεσεψιόν και μου λέει, δεν τα μάθατε? Όχι, τη ζωή. Α, μου λέει, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σας πω. Ξέρετε, πάρτε τον κύριο Ράπτη, θα σας το δώσω στο τηλέφωνο. Εγώ, εργάζεται ο κύριο Ράπτης εκεί, και μου είπε τον θάνατο. Μου είπε ότι πέθανε και κάπου από ποιες συνθήκες πέθανε. Αυτά, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Όχι αυτά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Όχι αυτά, ακούστε. Για το συγκεκριμένο. Αυτά για το συγκεκριμένο. Αλλά επειδή η ιστορία αυτών των μετοχών είναι αμαρτωλή και όσοι γνώριζαν μπορούσαν να κυβερνήσουν τον τόπο, δεν πρέπει σήμερα, για να ξέρουμε και ποιον έχουμε αντίπαλο που παίζει ρόλο και έχει σημασία, και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είπε η κυρία Παπαρία, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος καθορίζει τη θέση σου. Κύριοι, φίλοι, σύντροφοι, μη σύντροφοι, Έλληνες, πανέλληνες, ας μάθετε τώρα από το στόμα ενός οπαδού της παραδοσιακής δεξιάς και όχι αριστερού, γιατί αν τα έλεγε αυτά αριστερός, θα έλεγαν ότι ο Μετοχαράκης είναι πράκτορας της Μόσχας και τα λέει. Ο Μετοχαράκης όμως... Έχω υποχρέωση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ο Μετοχαράκης αλλά όμως... εδώ θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα να περάσουμε. Ποιος ήταν... πάρα πολλά ακόμα. Ποιος ήταν ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σας βοήθησε να κάνετε αυτές τις επαφές? Ο στρατηγός... Με βοήθησε στις επαφές αυτές ο στρατηγός Παπαθανασίου, διότι τον είχα πιέσει τον άνθρωπο και εγώ πάρα πολύ, προκειμένου να δημιουργήσω τη μεγάλη βιομηχανική ζώνη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Έτσι, για να μάθουν και οι δύο βουλευτές μας που είναι εδώ πέρα, και που καλό θα ήταν να μάθουν την ιστορία στο κόμμα και στο χώρο, για να καταλάβουν γιατί σήμερα ένας από αυτούς δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, αλλά πρέπει να είναι δύο άνθρωπος από γόνος μίας ή δύο ή τριών οικογενειών σε αυτόν τον τόπο. Διότι έτσι δημιουργήθηκε η Ελλάδα των 10 επιχειρηματιών και των 3 πρωθυπουργών. Θα γίνουν σοβαρά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, κυρίες και κύριοι, από το ρεπορτάζ για την Τράπεζα της Ανατολής, και όχι το ποσό στο οποίο ανταποκρίνεται η μετοχή και που με το ποσό αυτόν θα μπορούσε να σωθεί η Ελλάδα. Γι' αυτό έλεγα, δεν ταυτίζω τη μοίρα για τις σχέσεις μετοχής με τη σημερινή κατάσταση της χώρας και τη σωτηρία της πατρίδας, για να μην πάει το μυαλό της στο πονηρό, άσχετα αν αυτό θα μπορούσε να συμβεί επίσης.
Διότι η αξία τους είναι αμύθιτη πλέον. Και βέβαια έχουν αξία. Διότι δεν μπορεί αξία να έχουν μόνο όταν παραδίδονται στην οικογένεια Μητσοτάκη και η οικογένεια Μητσοτάκη διαχειρώσει δώρα στο Μέγαρο Μαξίμου που εδώ έχει το μεγάλο πακέτο από δωρητές για να δοθεί ένα χαμηλότερο αναπτυξιακό δάνειο στην Ελλάδα με εντολή του Παπαθανασίου, του διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τότε υπηρετούσε στην Ουάσιγκτον και η σύζυγός του ήταν στην πρεσβεία την Αμερικανική. Πράκτορ της πρεσβείας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εάν είχαμε σε ήθος τιμιότητος, ειλικρίνειας, ευθύτητας και άνθρωπο 10 στην Ελλάδα όπως τον στρατηγό Παπαθανασίου, θα είχαμε βάλει περικεφαλαία στους Αμερικανούς, στους Άγγλους και στα υποτιθέμενα μεγάλα Δεν πειράζει, βάλαμε θέση, το ίδιο κάνει.